Μιλάτε προσεκτικά από εκεί. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ειδικούς επιστήμονες, τους μηχανικούς μας, σε μία αυτοψία η οποία γίνεται από εδώ μέχρι το δέλτα του Κηφισού. Γιατί θέλουμε να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η κήτη του ποταμού και τι μπορεί να γίνει προληπτικά. Είναι βέβαια ευχάριστο ότι μετά από 3 χρόνια, δυστυχώς περιμέναμε 3 χρόνια, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικές μελέτες έτσι ώστε να προχωρήσουν τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στον Κηφισό. Και πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι βέβαια δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου μου, ούτε η επίβλεψη των έργων, ούτε ο σχεδιασμός των έργων, ούτε η υλοποίηση των έργων. Είναι όμως υποχρέωση δική μου και του Υπουργείου μου να εκπονήσουμε εκείνα τα σχέδια αντιμετώπιση των πλημμυρών. Και δυστυχώς οι πλημμύρες δεν περιμένουν, υπάρχει χειμώνας μπροστά και ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία αντιμετωπίζουμε ήδη εδώ και αρκετούς μήνες. Οπότε εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτοψίες στις περιοχές αυτές πρώτης προτεραιότητας και επικινδυνότητας, μία από αυτές είναι ο Κηφισός, ενημερώνω ότι ακολουθεί Μάνδρα, αλλά και εκτός Αττικής, έτσι ώστε να μπορέσουμε, όπως εξήγησα, να συντονίσουμε και να εκπονήσουμε αυτά τα σχέδια, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις πλημμύρες. Και σε κάθε περίπτωση είμαι αποφασισμένος να κάνω ό,τι είναι δυνατό, προκειμένου αυτό, το κομμάτι της πρόληψης δηλαδή, στο οποίο επενδύουμε, θεωρούμε ότι η πρόληψη είναι πολύ πολύ σημαντική, αυτό το κομμάτι της πρόληψης θα γίνει στο ύψιστο δυνατό επίπεδο.